Αυτό εδώ ήταν το καναβάρο. Που έγινε ήταν υπέροχο, γιατί αν θυμάσαι είχε ακυρωθεί η πρώτη προγραμματική σύμβαση. Περάσαμε πολλές φουρτούνες για να καταφέρουμε. Πολλές. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Και έγινε υπέροχο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Διότι επανερχόμεθα στο σπίτι μας. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος είναι χαρούμενος και συγκεκριμένος γιατί επανέρχεται στα ίδια και η κυρία Σοφία Μαμπαράκα, η γραμματεύς του Γραφείου της Ιεράς Μητροπόλεως στην Άνδρα. Εδώ επί σειρά ετών στεγαστήκαμε, εδώ διοργανώθηκε το πρώτο το γραφείο του Επισκοπείου, διότι τα παλαιότερα χρόνια οι Αρχιερατικοί Επίτροποι στα καφενεία και στα διόδους και τριόδους συναντούσαν τους ιερείς για να θεραπεύσουν τις ανάγκες της πνευματικής αλλά και της διοικητικής διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως στην Άνδρα. Αυτό το κτίριο το οποίο το καταστήσατε εσείς και ο κύριος Περιφερειάρχης με τις οικονομικές χορηγίες σας, την προσωπική σας εποπτεία και την αγάπη σας και πάλι περιβλητών και το εξοραίσατε και το αποκαταστήσατε στο πρωτόκτιστο κάλους εις πέν τον δεύτερο όλοπο θα θεραπεύσει τις ανάγκες τις δικές σας. Εδώ δε θα επανέλθει το Επισκοπείο και θέλω να εκφράσω μέσα από τα διά μου τις ευχαριστίες εγού, του Ιερού Πλήρου και των Ιεροψαλτών, των Επιτρόπων, των Διακονούντων της Ενορίας της Άνδρου, διότι επιτέλους και πάλι μετά από το μικρό οίκημα στο οποίο μας φιλοξένησε με πολύ αγάπη και ιδιωτελώς αυτά τα 2-3 χρόνια ηθεροσκέπαστη, επανερχόμεθα εδώ. Σας διαβεβαιώ ότι θα το φυλάξουμε ως πόρη οφθαλμού. Θέλουμε λοιπόν και οι άνδρες μας, όσο αφορά το καθημάς, ο επόψιος Εκκλησίας και Ιεράς Μητροπόλεως, να έχει έναν χώρο όμορφο, ανακαινισμένο, περιποιημένο, πολιτισμένο, με αρχοντιά, ώστε όποιος έρχεται εδώ, κυρία Γενική Γραμματέα, να θαυμάσει την αρχοντιά και τον πολιτισμό της άνδρας της Εκκλησίας. Ευχαριστώ λοιπόν και τον κύριο Περιφερειάρχη και εσάς και το προσώπο σας, όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που και πάλι είχατε την καλοσύνη να μας παραχωρήσετε τη χρήση αυτού του χώρου. Σας διαβεβαιούμε ότι μας αναπαύετε, μας βοηθάτε πάρα πολύ και είμαι θελωνόμενος και υπόφερος στην αγάπη σας. Να είστε καλά και πάντα τέτοια καλά έργα να κάνετε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα. Να συγχαρείτε μαζί μας. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα να πω δύο λόγια για τους συμβολισμούς αυτού του κτηρίου. Είναι ένα κτίριο που στεγάζει την πραγματική συνεργασία φορέων και αρχών όταν αυτή θέλουμε να υπάρξει. Η άρρηκτη συνεργασία της τοπικής εκκλησίας με το Δήμο και η στέγαση σε αυτό το υπέροχο κτίριο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Επίσης, τη συνεργασία του Δήμου με την περιφέρεια. Το κτίριο αυτό στήχησε περίπου 350.000 ευρώ, τα οποία τα 150 έβαλε η περιφέρεια και τα υπόλοιπα ο Δήμος. Τη συνεργασία του Δημάρχου με τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι εδώ ο κ. Γκλάρας, θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία, η οποία κατέβαλε πολλές, και ο κ. Νικολάου, πολλές ώρες δουλειά για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο. Επίσης, το συμβολισμό, γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή έχει παράξει έργο, αλλά έχει πάρει και έχει την πολύ λάσπη.
σε σχέση με την περιβόητη απευθείας ανάθεση. Αυτό το κτίριο λειτουργεί όλο με απευθείας ανάθεση. Ο νόμος περιγράφει όταν υπάρχει μία επικινδυνότητα σε ένα κτίριο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άρση του επικινδύνου μετά από έκθεση που έφτιαξε τελική υπηρεσία. Άρα αυτό που βλέπετε έχει γίνει όλο με απευθείας ανάθεση. Αλλά έχουμε αντιδράσει στο πρόβλημα που υπήρχε. Η εκκλησία να μην έχει σπίτι, ο Δήμος να μην έχει σπίτι και όποιος περνάει στο πιο πολυσύμμαστο σημείο της Άμβου να κινδυνεύει να πούμε και αραβίδια στο κεφάλι. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία και να πω ότι επιστρέψαμε στο σπίτι μας με πολύ αγάπη και οι δύο θα συμπάρξουμε σε αυτόν τον χώρο και να πω να είναι μια απαρχή για, για την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού, το πώς θα αντιδράει στην επίλυση των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ όλους μαζί.